σε κόντο στον Νικίτα εκεί. Συγγνώμη. Κάνω σε κόντο στον Νικίτα και αυτό το τραγούδι προχώρησε πάρα πολύ τότε που ήταν ο Πανελλήνιος. Όλοι αγοράσανε από ένα δίσκο τέτοιο γιατί θέλανε για την ομάδα. Και πώς, πήγατε, σε ποιο στούντιο πήγατε εσείς αυτό? Δεν θυμάμαι να σου πω. Α. Σε ποιο στούντιο πήγαμε, δεν θυμάμαι. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι όλα τα παιδιά που παίζανε ποδόσφαιρο θέλανε να αγοράσουν ένα δίσκο. Ναι. Και εσύ είσαι η φωνή στο τραγούδι Πανελληνίου. Τραγουδάει ο Νικίτας, εγώ του κάνω second. Α, second voice. Και οι στίχοι ποιος τους έγραψε ο Κώστας του Ζαχαρίας. Είναι φωτογράφος αυτός. Φωτογράφος. Φωτογράφος στο Βράχο ήτανε. Και είπανε με τον Νικίτα να κάνουν ένα τραγούδι για τον Πανελλήνιο. Και το κάνανε. Και επέτυχε. Και ήταν ωραίο τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι γιατί γράφει όλο, γιατί μιλάει όλο για την ομάδα. Mm. Πανελλήνιε! Πανελλήνιε! Μέσα στην καρδιά μου μια ομάδα που δοξάζει την πατρίδα τη γλυκιά μου. Πανελλήνιε που σ' έχω στην καρδιά μου, Πανελλήνιε ομάδα εσύ γλυκιά μου, Πανελλήνιε που σ' έχω στην καρδιά μου, Πανελλήνιε ομάδα εσύ γλυκιά μου. Πάντα πρώτη και οι φίλοι σου ζητούνε να κερδίζεις αντιπάλους για να σε χειροκροτούνε. Πανελλήνιε, στα γήπεδα σαν μπαίνεις με τις τρίπλες σου αντιπαλούς τρελαίνεις. Πανελλήνιε, στα γήπεδα σαν μπαίνεις με τις τρίπλες σου αντιπαλούς τρελαίνεις. Πανελλήνιε, Πανελλήνιε. Έχεις 11 λεβέντες με ένα σήμα ελληνικό που οι αντίπαλοι το βλέπουν και τους πιάνει πανικό. Πανελλήνιε, ομάδα με φινάλε, Πανελλήνιε, πρωταθλητή μεγάλε, Πανελλήνιε, ομάδα με φινάλε, Πανελλήνιε, πρωταθλητή μεγάλε.